Εκ μέρους της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, χαιρετίζουμε τη σημερινή σας πρωτοβουλία και ευχόμαστε καλές εργασίες στην ημερίδα. Μια ημερίδα η οποία είναι επίκαιρη όχι μόνο από τη σκοπιά απλά της αποτύπωσης των αλλαγών στην εκπαίδευση, αλλά κυρίως για τις πραγματικές στοχεύσεις αυτών των αλλαγών, ώστε από κοινού να οργανώσουμε την πάλη για την ανατροπή τους, για να ανοίξει ο δρόμος της ικανοποίησης των σύγχρονων αναγκών των μαθητών. Ιδιαίτερα στη σημερινή περίοδο που διανύουμε την προσπάθεια από την κυβέρνηση να υλοποιηθούν αποφασιστικά αλλαγές που χρόνια τώρα επιδίωκαν όλες οι κυβερνήσεις και βρήκαν την νομοθετική τους υπόσταση την τελευταία τριετία. Εκπαιδευτικοί και γονείς βρισκόμαστε σε ένα κυκαιώνα αλλαγών με το περιτύλιγμα άλλοτε παραπλανητικών φράσεων όπως ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας και άλλοτε με ουδέτερες λέξεις που κρύβουν επιμελώς τις στοχεύσεις του Υπουργείου Παιδείας. Αυτονομία, αποκέντρωση, αξιολόγηση. Η ίδια η εμπειρία όμως των τελευταίων χρόνων δείχνει πως πίσω από τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, κρύβεται μια βαθιά αντιεκπαιδευτική πολιτική που αντιμετωπίζει τη μόρφωση των νέων σαν εμπόρευμα και τις πραγματικές ανάγκες σαν κόστος. Στα πλημμυρισμένα προάβλια των σχολείων, με τις πρώτες ψυχάλες, στις στέγες των αιθουσών που καταραίουν, στα εκατοντάδες κοντέινερ στις αυλές, στις ασυντήρητες και προσεχώς κρύες αίθουσες, στις χιλιάδες ώρες που χάνονται λόγω των κενών, καταρρύπτονται τα επιχειρήματα του Υπουργείου για τη λεγόμενη αναβάθμιση. Αγαπητοί γονείς, οι αλλαγές που συντελούνται στον χώρο της εκπαίδευσης είναι κομβικές και δεν σχετίζονται με κανενός είδους σημάσμα ή διόρθωση των κακών κειμένων ή κάποια ικανότητα ή αιμονή της Υπουργού. Σχετίζονται με την ανάγκη που υπάρχει σήμερα το σχολείο να ευθυγραμμιστεί με τις επιδιώξεις της κυρίαρχης τάξης του μεγάλου κεφαλαίου τόσο στο σήμερα όσο και στο αύριο. Αποτελεί τη βαθιά αιτία που εξηγεί τόσο τις ίδιες τις αλλαγές, όσο και την ένταση της προσπάθειας να υλοποιηθούν αυτές. Γι' αυτό και δίνονται, για παράδειγμα, 364 εκατομμύρια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά εν έτη 2022 μας καλούν να επιλέξουμε αν τα παιδιά μας θα ζεσταθούν ή αν θα έχουν εκπαιδευτικό. Γι' αυτό και δίνονται πάνω από ένα δις για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό των δεξιοτήτων, τη στιγμή που τα νέα αναλυτικά προγράμματα εξοβελίζουν ακόμα περισσότερο τη γνώση. Ακριβώς γιατί κριτήριο της οικονομίας δεν είναι οι ανάγκες των μαθητών, αλλά η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να απαντάμε συνεχώς από κοινού δεν είναι το παραπλανητικό ερώτημα αλλαγή ή στασιμότητα, αλλά ποιες αλλαγές, για ποιο σκοπό, ποιο σχολείο και σε ποια κοινωνία. Αγαπητοί γονείς, έχουμε μεγάλους κοινούς αγώνες μπροστά μας. Γιατί βλέπουμε και εμείς τη δουλειά μας, τα εργασιακά μας δικαιώματα, από τη σκοπιά των μορφωτικών αναγκών των παιδιών, για τις οποίες μάλιστα υπάρχουν και υλικοί όροι για την ικανοποίησή τους. Με αυτά τα μάτια βλέπουμε τον αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση ως αγώνα πρωτίστως ενάντια στην κατηγοριοποίηση των σχολείων και των μαθητών. Την πάλη για μαζικούς και μόνιμους διορισμούς πρωτίστως για να έχουν τα παιδιά μας τον εκπαιδευτικό που χρειάζονται, την ώρα που τον χρειάζονται, σε ολιγομελή μάλιστα τμήματα. Τη διεκδίκηση για σύγχρονο ολοήμερο σχολείο, πρώτα και κύρια για την ανάγκη που έχουν τα παιδιά να μορφώνονται και να διαπλάθονται ολόπλευρα τις ώρες που βρίσκονται σε αυτό. Την αντίθεσή μας στα νέα αναλυτικά προγράμματα και την αντικατάστασή τους από σύγχρονα που θα μαθαίνουν τα παιδιά μας την επιστημονική αλήθεια και θα τα καθιστούν ικανά να ερμηνεύουν τον κόσμο ώστε να μπορούν να τον αλλάξουν. Γι' αυτό λοιπόν είναι αναγκαίες τέτοιες ημερίδες, γιατί αποτελούν συμβολή ώστε να ενισχυθεί το σύνθημα «Εργάτη κάνει υπόθεση δική σου το μέλλον και τη μόρφωση που θα έχει το παιδί σου». Καλή επιτυχία λοιπόν, καλές εργασίες και καλούς αγώνες. Αγαπητοί γονείς, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, χαιρετίζουμε τη σημερινή εκδήλωση της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής. Είμαστε χαρούμενοι που συναντιόμαστε για μια ακόμα φορά σήμερα. Αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε με πραγματικούς συνοδοιπόρους σε μια κοινή πορεία για την προάσπιση μορφωτικών δικαιωμάτων της νέας γενιάς. Η πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας σας να ανοίξει τη συζήτηση για τις αλλαγές στην εκπαίδευση και για το σχολείο που διαμορφώνεται έχει, κατά τη γνώμη μας, εξαιρετική σημασία. Γνωρίζουμε και μοιραζόμαστε την αγωνία της λαϊκής οικογένειας για τα εφόδια που μπορούν να πάρουν τα παιδιά μέσα από το σχολείο, σε ένα τοπίο ρευστό, αβέβαιο, γεμάτο κινδύνους και ανασφάλεια. Η ενημέρωση και η γνώση της κατάστασης που διαμορφώνεται στο δημόσιο σχολείο μπορεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης και κοινή δράση γονιών, μαθητών και εκπαιδευτικών, κάτι που έτσι κι αλλιώς έχουμε κατακτήσει και στο παρελθόν και θέλουμε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται δύο μήνες περίπου χοντρικά μετά την έναρξη σχολικής χρονιάς και για μια ακόμα φορά, παρά τα μεγάλα λόγια και τις βαρύκοπες δηλώσεις πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και άλλων κυβερνητικών παραγόντων, γινόμαστε μάρτυρες της ίδιας απαράδεκτης κατάστασης,
χιλιάδες κενά στα σχολεία, πάνω από 40.000 εκπαιδευτικοί συμβασιούχοι, υποχρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, ανεπαρκείς και απαρχαιωμένες σχολικές υποδομές, ελλείψεις σε υποστηρικτικές δομές, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, βοηθητικό προσωπικό. Και ενώ όλα αυτά τα χρόνια προβλήματα όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται, αλλά χρόνο με το χρόνο γιγαντώνονται, τη φετινή χρονιά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το τσουνάμι της ακρίβειας που εξανομίζει τα λαϊκά εισοδήματα και έχει άμεσες επιπτώσεις στην ίδια τη λειτουργία των σχολείων. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα σε πολλές περιοχές Ελλάδας όπου δημοτικές αρχές προσαρμόζονται στις κυβερνητικές κατευθύνσεις και εξαγγέλνουν περικοπές στις δαπάνες για τη λειτουργία των σχολείων, αποσυνδέουν κλιματιστικά, περιορίζουν τη θέρμανση, αφήνουν ακάλυπτα τα σχολεία σε εταιρείες ρεύματος και ενέργειας. Βγάζουν μάτι οι απειλές της ΔΕΗ για διακοπές ρεύματος σε σχολεία του Πειραιά ή και σε άλλες περιοχές, ενώ προκαλεί το κοινό αίσθημα η δηλώση του Πρωθυπουργού μόλις λίγες μέρες πιο πριν, ο οποίος συνέκλεισε διευθυντή σχολείου στα Άγραφα για κεντρική θέρμανση, απάντηση τουλάχιστον έχετε τάμπλετ και διαδραστικό πίνακα. Είναι φανερό ότι οι ανάγκες της λαϊκής οικογένειας για σύγχρονο δημόσιο σχολείο δεν χωράνε στα δημοσιονομικά σχέδια και στις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι μετράνε ακόμα και το ευρώ, περικόπτονται βασικές δραστηριότητες που είναι υποβαθμισμένες στο δημόσιο σχολείο, ξένες γλώσσες, αθλητισμός, καλλιτεχνικές δραστηριότητες και άλλα. Για να βγει ο μήνας, η κυβέρνηση μοιράζει δισεκατομμύρια κάθε μήνα στους παρόχους ενέργειας, στους εφοπλιστές, σε εξοπλιστικές δαπάνες. Πώς απαντάει το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση στα διαρκώς αυξανόμενα και διαχρονικά προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης? Αντί να στηρίξει ουσιαστικά τη δουλειά των εκπαιδευτικών και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, ψήφισαν και εφαρμόζουν και επιμένουν να επιβάλλουν νόμους αντιεκπαιδευτικούς που μεγαλώνουν τις ανισότητες, τους φραγμούς, τη μόρφωση των μαθητών μας. Διατηρούν άθικτο και αξιοποιούν στο ακέραιο το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο των προηγούμενων κυβερνήσεων, εφαρμόζουν αντιεπιστημονικά αναλυτικά προγράμματα σπουδών, εισάγουν δήθεν καινοτόμα μέτρα, θα τα έχετε ακούσει, μέντορες, συντονιστές, εκπαιδευτικοί όμιλοι, αλλά στην πραγματικότητα είναι κενά περιεχομένου και δεν δίνουν καμία λύση στα υπαρκτά προβλήματα της εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Παιδείας εφαρμόζει με τον πιο επιθετικό τρόπο όλες τις αντιεκπαιδευτικές, αντιεθνικές αναδιαρθρώσεις που έχουν αποφασιστεί εδώ και 30 χρόνια και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πτυχές των οποίων έχουν εφαρμόσει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι ενίσχυσε τον νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης για το νέο Λύκειο, μετατρέποντάς το σε μια εξεταστική αρένα. Εξομοίωσε τα πτυχία των δημόσιων πανεπιστημίων με αυτά των κάθε λογής κολεγίων. Ψήφισε τις επαγγελματικές σχολές κατάρτισης, τα εργαστήρια δεξιοτήτων, τις εξετάσεις τύπου PISA για 6η δημοτικού και γάμα γυμνασίου. Γενίκευσε τα πρότυπα πειραματικά σχολεία, δημιουργώντας σχολεία και μαθητές Α και Β κατηγορίας. Επιπλέον, παραγνωρίζοντας τις μεγάλες μαθησιακές δυσκολίες που καταγράφηκαν στις περσινές προαγωγικές εξετάσεις του Λυκείου, όταν το 50% των μαθητών έγραψε κάτω από τη βάση, επιμένει στην εφαρμογή της τράπεζας θεμάτων, της ελάχιστης βάσης αγωγής, στην κατηγοριοποίηση των σχολείων μέσω της αξιολόγησης και μάλιστα χωρίς κανένα μέτρο στήριξης των μαθητών, αφού η ενισχυτική και η πρόσθετη διδακτική στήριξη δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Το αποτέλεσμα το γνωρίζετε όλοι οι γονείς που στην κυριολεξία έχετε στεγνώσει, έχει στεγνώσει η τσέπη μας, να το πούμε έτσι, και η τσέπη σας για να πληρώνετε φροντιστήρια και τη βοήθεια που χρειάζονται τα παιδιά μας, τα παιδιά σας για να ανταπεξέλθουν σε αυτή την κατάσταση. Η υπεράσπιση λοιπόν των μορφωτικών δικαιωμάτων της νέας γενιάς, τα εφόδια των αυριανών εργαζομένων είναι υπόθεση όλων μας. Εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, όλοι οι εργαζόμενοι έχουμε καθήκον να αγωνιστούμε για ένα σχολείο που θα μορφώνει και θα διαπαιδαγωγεί τους νέους ανθρώπους. Οι μαθητές μας έχουν ανάγκη από ουσιαστική μόρφωση, γενική παιδεία και καλλιέργεια που αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων ανθρώπων. Θα είναι το θεμέλιο για τη μετέπειτα εξειδίκευση και επαγγελματική αποκατάσταση. Η πρόωρη έξοδος από την εκπαιδευτική διαδικασία όλο και περισσότερων μαθητών, η στροφή προς την κατάρτιση και τις εφήμερες δεξιότητες αποτελούν, κατά τη γνώμη μας, τον κεντρικό άξονα της εκπαιδευτικής πολιτικής που στοχεύει στη διαμόρφωση της αυριανής βάρδιας των εργαζομένων της φτηνής και ευέλικτης εργασίας, χωρίς εφόδια, χωρίς δικαιώματα, χωρίς αξιώσεις και απαιτήσεις. Αυτούς τους σχεδιασμούς οφείλουμε να τους ανατρέψουμε, το οφείλουμε εμείς στους μαθητές μας, εσείς τα παιδιά σας, όλοι μας στη νέα γενιά. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν που βιώνουμε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, του πολέμου, του υπεριαλιστικού πολέμου που βρίσκεται στη γειτονιά μας, την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, ο αγώνας για καλύτερους όρους ζωής είναι κοινός. Είναι υπόθεση του λαού να αγωνιστεί για την ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων και των παιδιών του. Κανείς δεν μπορεί πια να παραπλανά με υποσχέσεις, γιατί και στην εκπαίδευση τα έργα τους τα έχουμε δει, τις προθέσεις τους τις έχουν εκδηλώσει, την πολιτική τους την έχουμε βιώσει στο πετσί μας. Μπορεί να αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλά οι νόμοι παραμένουν, οι αποφάσεις έχουν συνέχεια και διαδοχή και νομίζουμε ότι έχουμε πια την πείρα, τη γνώση και τη δύναμη, η οποία βρίσκεται στην ενότητα και την οργάνωση του κοινού μας αγώνα. Η ελπίδα βρίσκεται στη νέα γενιά, στους μαθητές μας, στα παιδιά μας που δικαιούνται ένα καλύτερο μέλλον. Ευχόμαστε λοιπόν κάθε επιτυχία στην εκδήλωσή σας και ελπίζουμε
και αυτή η εκδήλωση να ενδυναμώσει τους κοινούς μας στόχους και τους κοινούς μας αγώνες. Ευχαριστώ. Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου τη σημερινή εκδήλωση. Ως μαθητής τρίτης λυκείου βιώνω καθημερινά τα προβλήματα και τις ελλείψεις στο σχολείο μου και βλέπω και των υπόλοιπων σχολείων. Όπως ξέρουμε όλοι, όσοι κυβερνήσεις και να έρθουν και τα εκάστοτε υπουργεία δεν έχουν καμία διάθεση για τη σωστή λειτουργία των σχολείων. Την ίδια στιγμή που δίνουν τόσα χρήματα σε πολεμικούς σχεδιασμούς και σε μεγάλες επιχειρήσεις, στην παιδεία δεν δίνουν ούτε ευρώ. Κάνουμε τόσες προσπάθειες για να μπούμε στο πανεπιστήμιο και ακόμα και εκεί η κατάσταση που θα βρούμε είναι να κάνουμε μάθημα σκαρφαλωμένοι στα παράθυρα και οι αστυνομικοί να είναι περισσότεροι από τους φοιτητές. Και γι' αυτό ισχύει για όσους περάσουν, αφού η πείρα από πέρσι δείχνει ότι 4 στους 10 μαθητές που έδωσαν πανελλήνιες έμειναν εκτός πανεπιστημίου λόγω της ΕΒΕ και αυτό συνεχίζεται και φέτος. Μας αναγκάζουν να κάνουμε φροντιστήρια από την πρώτη ηλικίου λόγω της τράπεζας θυμάτων, ενώ ταυτόχρονα οι γονείς μας παλεύουν να τα πληρώσουν και στερούνται άλλα βασικά πράγματα για να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Ακόμα έχουμε κενά σε πολλά μαθήματα γιατί δεν έχουν έρθει καθηγητές και δεν μας έχουν δώσει καν βιβλία πάνω σε αυτές τις ειδικότητες. Επίσης, φέτος δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο για την προστασία μας από τον COVID, ούτε υπάρχουν αρκετοί καθαριστές για την υγιεινή και την καθαριότητα του σχολείου. Και ενώ η κατάσταση είναι αυτή, καλούμαστε να δίνουμε ακόμα περισσότερα για το φαγητό μας στο κηλικείο, καθώς οι τιμές θα αυξηθούν. Ακόμα, αναγκαζόμαστε να πληρώσουμε από την τσέπη μας για υποδομές και αναλώσιμα, για να μην μας πέσει κανένα τούβλο στο κεφάλι. Πολλοί από εμάς κάνουμε μάθημα σε κοντέινερ και σε λίγο θα μας πούν να πληρώνουν και για το πετρέλαιο, αλλιώς θα κάνουμε μάθημα με κουβέρτες ή από WebEx. Μας λένε ότι θα ανοίγουν τα καλοριφέρ λίγες ώρες και κάποιες μέρες του χειμώνα. Και εμείς τους ρωτάμε, πού πάνε τα λεφτά για την εκπαίδευση, στις κάμερες που υπάρχουν στο σχολείο μου από πέρσι για την δίθεν ασφάλεια του κτηρίου ή στην αστυνομία που τη στέλνει να μας καταστήλει σε κάθε μαθητικό συλλαλητήριο. Οι μαθητές μαζί με τους γονείς μας, τους εκπαιδευτικούς φοιτητές, δεν θα κάτσουμε στα αυγά μας. Δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα και ούτε έχουμε σκοπό να το κάνουμε. Συνεχίζουμε μαζικά με τις συζητήσεις μας μέσα στα σχολεία, με τις κινητοποιήσεις μας, να μην πάμε βήμα πίσω από τις εκδικήσεις μας για σχολείο και εκπαίδευση όπως το έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό εμείς αύριο καλούμε το πρωί στις 12, κανείς μαθητής να μην πάει σχολείο. Όλοι να είναι στη συγκέντρωση στα προπήλαια ώστε να περάσουμε το μήνυμα ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι δύσκολος για αυτούς και όχι για μας.